πάω σε έναν από τους συγγενείς των θυμάτων, τον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, αδερφό του Βάιου. Καλημέρα κύριε Βλάχο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, με ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Πρέπει να πω ότι είστε καθοδόν, ναι, γνωρίζουμε αυτό. Οφείλω να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά είστε από τους λίγους που όλο αυτό το χρόνο. Όχι, καθημερινά. Αφήστε το αυτό, αφήστε το. Κύριε Βλάχο, οφείλω να το πω. Περάσει ένας χρόνος. Και επειδή ξαφνικά έχει στάξει η ουρά του γαϊδάρου, αλλά θα σας το πω ευθέως τι εικάζω. Ότι αυτές τις τρεις μέρες, αφού δεν μπορούμε να το κρύψουμε, να το καταπιούμε εντελώς, ας το αφομοιώσουμε. Και θέλω από ανθρώπους που ζουν από την πρώτη μέρα, πέρα από το προσωπικό τους δράμα, στο πετσί τους όλη αυτή την ιστορία, ένα χρόνο μετά, να μου πείτε σε εσάς τι δεν πάει καλά. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που λέτε ισχύει. Σίγουρα υπάρχει μια αλλαγή στο αφήγημα, γιατί το βλέπουμε αυτό συνεχώς. Το αφήγημα της κυβέρνησης απέναντί μας και απέναντι στην υπόθεση προσαρμόζεται στα δεδομένα. Βέβαια, από την άλλη, οφείλω να πω ότι έχω δει και μια αλλαγή. Νιώθω μια αλλαγή σε σχέση τουλάχιστον με τον Ιούνιο, την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που δεν χάβει πλέον αυτό το αφήγημα και το δείχνει με διαφόρους τρόπους, και με τις κινητοποίησεις αλλά και με τις υπογραφές, όπως είπατε. Σωστό. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι διακρίνουν μια αλλαγή και αυτό μας δίνει δύναμη πραγματική. Ξέρετε, κύριε Βλάχο, έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πολλά και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ένα σύστημα αυτό. Άμα υπερπληθωρίζεις ένα γεγονός, στο τέλος χάνε την μπάλα. Όμως μου κάνει εντύπωση που όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και μιλάω και για τους συναδέλφους μου στα κεντρικά μέσα με το μπάζωμα, όταν εσείς και ελάχιστοι άλλοι φωνάζαμε κι εμείς. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Μπαζώνεται χώρος δυστυχήματος, εγκλήματος, δυστυχήματος, άντε να το πάω με το τυπικό, δυστυχήματος με τόσους νεκρούς, μπαμ μπαμ, τελείωσε η συλλογή των στοιχείων. Εμείς το φωνάζαμε αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί το βιώσαμε. Να φανταστείτε ότι ο χώρος είχε πλέον ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου και εμείς και πολλές άλλες οικογένειες δεν είχαμε κάνει καν τις κηδείες των ανθρώπων μας. Θέλαμε να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι μετά εκεί στο χώρο και είδαμε ότι ήταν σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Αυτό το πράγμα έχει τόσο μεγάλη ψυχολογική βία πάνω μας, πέρα από όλα τα στοιχεία που καταστράφηκαν, πέρα από το γεγονός ότι μήνες μετά αρκετές οικογένειες βρήκανε νέα υπολείμματα των ανθρώπων τους στα συντρίμια που μπαζώθηκαν και συμπαζώθηκαν άρων-άρων. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρακτική συνεχίζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, ασχέτως το τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Υπουργή, ο Καραμαλής. Γιατί και χθες το βράδυ τι έκαναν, 11.30 ώρα που όλες οι οικογένειες ήμασταν στα μνήματα και διαβάζαμε τους ανθρώπους μας την ώρα του δυστυχήματος, ήταν έξω από τη Βουλή και έσβηναν με πληστικό τα ονόματα των νεκρών. Αυτό δεν είναι διαμόρφωση του χώρου, δεν είναι να σβήσουν τη μνήμη. Έσβησαν τα στοιχεία και τα ίχνη τους πριν από ένα χρόνο, άρων-άρων, και χθες άρων-άρων προσπαθούν να σβήσουν και τη μνήμη τους. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Θα σας πω τον αντίλογο, γιατί άκουσα την εκδοχή της Αντιδημάρχου Αθηνών, ότι αυτή είναι μια πάγια πρακτική που ακολουθεί τα τελευταία 30 χρόνια μετά από κάθε συγκέντρωση, να καθαρίζεται ο χώρος, δεν δώσαν καμία εντολή, τα συνεργεία κινήθηκαν αφθορή και παραχρήμα αυτόματα και μάλιστα η Αντιδήμαρχος αναρωτήθηκε εάν δεν το κάναν τα συνεργεία σήμερα θα τους λέγανε για το μνημείο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εγώ άλλο καταλαβαίνω με όλον αυτό το χειρισμό, κύριε Βλάχο, και θέλω λιγάκι να σταθώ σε αυτό. Χρειάστηκε εσείς να βάλετε, εκτός αν κάνω λάθος, και να πληρώσετε ειδικά συνεργεία για να βρουν υπολείμματα των ανθρώπων σας και αντικείμενά τους. Χρειάστηκε η δική σας τεχνική σύμβουλη να κάνουν διαπιστώσεις, γιατί να το πω ευθέως, η Επιτροπή Γεραπετρίτη δεν ασχολήθηκε με τη φωτιά και την έκρηξη. Ο εμπειρογνώμονας του ανακριτή επικεντρώθηκε στο έλεος της Ηλικόνης. Δεν είδε τι έλεγε το Γενικό Χημείο του Κράτους και ήρθαν δικοί σας εμπειρογνώμονες, ο ένας είναι και συμπατριώτης μας, κύριος Κοκοτσάκης, να μας πούνε για τολουόλιο, ξυλόλιο, προπάνιο, βουτάνιο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και όταν ήρθε αυτό στην επιφάνεια, ξέρετε πως διεστράφηκε? Επειδή οι συγγενείς, κάποιοι συγγενείς, είπαν ότι εμείς τα βαγόνια, τα κρίσιμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν μας έχουν πει που είναι, το μετέστρεψαν, εξαφανίστηκαν τα βαγόνια. Καλά κάνετε που το διευκρινίζετε αυτό. Μάλιστα, για να βγουν να πούν, διαψεύδουμε ότι εξαφανίστηκαν. Μα οι συγγενείς δεν είπαν αυτό.
Ναι, ναι, ούτε στο πόρισμα του κυρίου Κοκοτσάκη είναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είναι απολύτως άρτιο και σωστό το πόρισμα, το οποίο το διαστρεβλώνουν κιόλας. Αυτό είναι το παιχνίδι τελικά. Παίρνουμε την είδηση να την μεταστρέψουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Τα λέω για εσάς. Για τον κόσμο, για να καταλαβαίνει τι παίζεται. Καλά κάνετε. Και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, γιατί όλοι δεν έχουν το ίδιο, την ίδια δυνατότητα. Θέλω μόνο να πω το εξής για αυτό που είπατε για την καθαριότητα. Για στα δικά μου μάτια, για τα ονόματα που σβήστηκαν, ναι, αυτό δεν διαφέρει καθόλου από τη δικαιολογία ότι έπρεπε να σβήσουμε τα βίντεο της εμπορικής. Γιατί μετά από 15 μέρες σβήνονται, έτσι είναι ο κανονισμός. Για να το δέσω και με αυτό που λέγατε για το παράνομο φορτίο που πιθανώς υπήρχε. Δηλαδή, οι κανονισμοί αυτοί πλέον είναι δικαιολογίες για να καταστρέψουν στοιχεία. Γιατί εγώ δεν λέω ότι σώνει και καλά αυτή η υπόθεση η οποία έχει διατυπωθεί. Ισχύει. Μπορεί να ισχύει κάτι άλλο που δεν το φανταζόμαστε. Αλλά αν είχαμε τουλάχιστον τα στοιχεία να απορρίψουμε αυτή την υπόθεση που κάνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτά τα στοιχεία όμως σήμερα δεν τα έχουμε και δεν θα τα έχουμε γιατί έχουν καταστραφεί με έναν ανεπίτρεπτο τρόπο και ανεπίστρεπτο τρόπο. Εμείς μόνο θέτουμε ερωτήματα και κάθε ερώτημα το οποίο απορρίπτουμε μας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια. Έτσι προχωρά η έρευνα και η επιστήμη. Και δεν μας δίνουν αυτό το δικαίωμα να μπορούμε έστω με τα στοιχεία να απορρίψουμε όσο παράξενη και να φαίνεται, όσο πολύπλοκη και να φαίνεται μια υπόθεση, αν την απορρίψουμε φτάνουμε πιο κοντά στην αλήθεια. Αυτό το πόρισμα το οποίο βγήκε, η επίσημη εκδοχή, το παραδέχτηκε μέσως πλην σαφώς ο κύριος Καποτόρτος στην Εξεταστική της Βουλής, ότι ενδεχομένως προέρχεται από ένα δικό του πραγματογνώμονα που έβαλε ο ίδιος, από την Ελβετία. Μπορεί να είναι μια γραμμή, ας πούμε, που έχει δώσει Hellenic Train, για να αποποιηθεί κάθε ευθύνη, γιατί αν τυχόν στην εμπορική υπήρχε. Για ξαναπέστε το αυτό, γιατί εγώ δεν το έχω ξανακούσει, το ομολογώ, ναι, κύριε. Ναι. Σας το λέω ότι σαν κάτι καινούριο. Ο κύριος Καποτόρτος στην Εξεταστική, όταν ρωτήθηκε για το θέμα της έκρηξης και της φωτιάς, ναι, και για την πιθανότητα αν υπήρχε κάτι άλλο, ναι, είπε ότι όχι, όλα αυτά οφείλονται στο σιλικονό χοέλετρο μετασχηματιστών, μάλιστα, είναι η επίσημη εκδοχή, με το ηλεκτρικό τόξο, και αυτό εμείς έχουμε βάλει έναν δικό μας εξαίρετο, νομίζω από την Ελβετία, πραγματογνώμονα ειδικό πάνω σε αυτά. Του στείλαμε κάποια στοιχεία και μας το επιβεβαίωσε. Το είδαμε αυτό το πόρισμα το οποίο κατατέθηκε στα έγγραφα και είναι η επίσημη γραμμή. Μισό λεπτό. Η εταιρεία η οποία στην Ιταλία έχει ούκο λίγες δικαστικές διενέξεις Φερόβιες Τάλε με αντίστοιχα πάνω κάτω, όχι τέτοιου εύρους, δυστυχήματα, δηλαδή του δικού της εμπειρογνώμονα χρησιμοποιούν κάποιοι το πόρισμα εδώ. Ναι. Και καλό να το βγάλει στη δημοσιότητα το πόρισμα αυτό, να μας δείξουν τι πιστεύει ο πραγματογνώμος Hellenic Train και θα δείτε ότι είναι το αφήγημα το επίσημο. Κύριε Βλάχο, με συγχωρείτε με όλο το σεβασμό, αλλά ένας μικρός και ταπεινός, ξέρω πολύ καλά τι λέω, εμπειρογνώμονας, πραγματογνώμονας από το Ρέθεμνος, ο κύριος Κοκοτσάκης, με τη βοήθεια κάποιων ειδικών βεβαίως, δεν το έκανε μόνος του, κατέληξε ότι το έλαιος σιλικόνης που χρησιμοποιείται στους μετασχηματιστές τώρα αυτής της τεχνολογίας αμαξοστοιχίες δεν είναι έφλεκτο και δεν κάνει αυτά τα πράγματα. Αν ήταν της δεκαετίας του 80, άντε του 90, αλλά αυτά έχουν απαγορευτεί. Εκτός αν μας πει η εταιρεία ότι τα απαγορευμένα τα είχε φέρει εδώ. Που δεν το λέει όμως αυτό. Λέει ότι είχε φέρει τα καλά. Δηλαδή... Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Καταρχήν, ο κύριος Κοκοτσάκης, αυτό που λέει, επίσης έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους ανεξάρτητους πραγματογνώμονες. Τόσο ο κύριος Κοκοτσάκης όσο και οι υπόλοιποι. Βεβαίως. Ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο. Δεν τα λένε από το μυαλό τους. Κάνουν πειράματα, κάνουν αναλύσεις και βλέπουν ότι αυτό το οποίο μας λένε δεν μπορεί να συμβεί. Τώρα, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή κατά κάποιο μαγικό τρόπο ή περίεργο τρόπο ή τυχαίο τρόπο. Στα Τέμπη συνέβη κάτι που μέχρι στιγμής κανένας χημικός μηχανικός, κανένας μηχανικός δεν περίμενε ότι θα συμβεί με τα συγκεκριμένα λάδια. Ναι. Αν είναι αυτό, αν δηλαδή η επίσημη εκδοχή είναι αυτή, τότε τα τρένα πρέπει να σταματήσουν τώρα. Παγκόσμια. Πες. Όχι μόνο εδώ. Παγκόσμια. Και όχι μόνο τα τρένα. Και το τραμ. Τα τραμ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Τους ίδιους μετασχηματιστές έχουν. Και δεν χρειάζεται, αν αυτό είναι το πρόβλημα, δεν χρειάζεται κάνουμε τοπική σύγκρουση. Μια μικρή ρογμή να παρουσιάσει ο μετασχηματιστής. Θα γίνει έκρηξη. Αν είναι αυτό. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή. Αυτή η επίσημη εκδοχή είναι υπερβολικά σοβαρή αν ισχύει. Ναι, εσείς λέτε ότι ο υπόλοιπος κόσμος έχει τρελαθεί και δεν την ακούει αυτή την εκδοχή που κατέληξε μέχρι στιγμής η μία πλευρά που χρησιμοποίησε η ελληνική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον η Ευρώπη κοιτάει με πολύ προσοχή τον τρόπο που διερευνούνται τα Τέμπη. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες μετά από χρόνια βγάζουν και πορίσματα για τα πορίσματα που βγήκαν. Σωστό.
Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε περίγελος μετά από 10 χρόνια. Θα λένε, όχι μόνο επέτρεψαν το 2023 δύο τρένα να συγκρουστούν με αυτόν τον τρόπο, ούτε το διερεύνησαν σωστά μετά για να βρουν την αλήθεια και να λύσουν το όποιο πρόβλημα. Άρα, κύριε Βλάχο, ή εδώ έχουμε παγκόσμια πρωτιά που θα πρέπει να καθυλώσει τα πάντα, ή χρησιμοποιούσαν παλιάς τεχνολογίας με έλαιο σιλικόνης, όπου εδώ η εταιρεία πρέπει να κάτσει στο σκαμνί όλοι μαζί, ή η εμπορική μετέφερε και κάτι άλλο εκτός των δηλωθήσεων ποσοτήτων, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε από ό,τι φαίνεται ποτέ, γιατί τα κρίσιμα στοιχεία έχουν καταστραφεί. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν τυχόν επιβεβαιωθεί, δηλαδή να ερωτηθεί η εταιρεία, να γίνουν έρευνες και να επιβεβαιωθεί με αδιαφεσβήτητο τρόπο ότι τελικά η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που ισχύει, τουλάχιστον θα νιώθουμε μια δικαίωση μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία ότι μπορεί να σωθούν χιλιάδες άλλες ζωές αν αυτό το πράγμα αλλάξει. Σκεφτείτε τι γίνεται στα αεροπορικά δυστυχήματα, όπου ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έπεσε ένα αεροπλάνο γιατί μια βιδούλα δεν ήταν σωστή. Τι γίνεται την επόμενη μέρα? Κανείς δεν το περίμενε ότι αυτή η βίδα δεν θα ήταν σωστή. Και όμως το βρήκαν, έγινε, αδιαφεσβήτητα ήταν η αιτία. Την επόμενη μέρα σταματάνε όλα τα αεροπλάνα και ανεξαρτήτως χρόνου και κόστους αλλάζουν αυτό το κενό ασφάλειας. Αν τα έλαια σιλικόνης είναι όντως ένα κενό ασφάλειας σήμερα, πρέπει να καθελωθούν όλα αυτά τα τρένα γιατί είναι επικίνδυνα. Τα οποία κυκλοφορούν ακόμη. Καλά, ένα χρόνο μετά κυκλοφορούμε. Το νέο σύστημα δεν είναι ούτε τηλεδιοίκηση ούτε φωτοσύμαση. Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βλάχο? Να έχετε το καλό τσαούλι, καλά χείλια, καλή γλώσσα και να ξέρετε να βάλετε τα δάκτυλα. Φυσικά, να σφυρίξετε. Σταματήστε να περάσει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό είναι το νέο σύστημα. Σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης σήμερα είναι οι ίδιες συνθήκες με πριν από ένα χρόνο στα Τέμπη. Μάλιστα. Είναι που βάλαμε μυαλό η κυβέρνηση και όλη η πολιτική ταγή. Ξέρω, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κύριε Βλάχο, κάτι γνώμη μου εδώ, η συγκάλυψη είναι ποικιλότροπη. Και θέλω να το πω σήμερα. Φυσικά. Αυτό. Φυσικά, ναι. Το υλικό που έφυγε, το αρχικό από εξωτερική κάμερα τη σύγκρουση των δύο τρένων, στο οποίο ένα ήταν και ο άτυχος αδερφός σας μαζί με άλλους 57-58 ατύχους, και να θυμίσω και τη μεσαρίτησα εργαζόμενη που εξαελώθηκε σε αυτό το τρένο, γιατί την έχουμε ξεχάσει και εδώ στην Κρήτη, μας αφορά στην Κρήτη. Λοιπόν, η κάμερα έστειλε ένα υλικό, πήγε στη δημόσια τηλεόραση. Το υλικό αυτό ένα συμπατριώτης μας, καθηγητής προηγμένων μαθηματικών στο Χιούστον, είδε ότι ήταν πειραγμένο. Το ανέλησε για να φτάσει στην πρωτόλια εικόνα. Το έχετε υπόψη σας? Ναι, το είδα και μάλιστα έλεγε ότι, νομίζω, ο Παπαδάκης. Μάλιστα, κύριος Παπαδάκης. Σωστά, το έχω δει και μάλιστα δήλωσε ότι αν αυτό δεν ήταν πειραγμένο, θα μπορούσε με την ανάλυση, ακόμη και με την εικόνα, να υπάρξει κάποια ένδειξη του τι μπορεί να οδήγησε σε αυτή την έκρηξη. Προφανώς, όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και η συγκάλυψη, όπως είπατε, είναι σε πολλά επίπεδα. Πέρα από την κυριολεκτική συγκάλυψη του χώρου, την αλλίωση του χώρου και τη συγκάλυψή του με επικάλυψή του με τσιμέντο και με άσφαλτο, έχουμε μία ερευνητική συγκάλυψη. Κάποια στοιχεία ερευνούνται πολύ σωστά, δηλαδή να μην ακυρώσουμε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει. Σωστό. Το 80-85% της έρευνας έχει γίνει με πάρα πολύ σωστό τρόπο και πολύ τεκμηριωμένο τρόπο. Επομένως, για κάποια υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αυτό είναι περίεργο, πρέπει να απαντηθεί. Και στη συνέχεια έχουμε και την πολιτική συγκάλυψη. Έχουμε μια πολιτική αθώωση με τις προανακριτικές για τους δύο τελευταίους υπουργούς μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίτζη, για τη σύμβαση 7-17, που προέκυψαν πολύ σοβαρά στοιχεία. Έφτασε αυτή η πρόταση στη Βουλή και 157 βουλευτές, γιατί εντάξει, ο Καραμαλής τουλάχιστον δεν ψήφισε, δεν είχε δικαίωμα, τον αθώωσαν. Και στη συνέχεια έχουμε και την Εξεταστική Επιτροπή, που είναι μια ακόμη συγκάλυψη. Με ποια έννοια? Ότι όταν δεν εξετάζεις τους κρίσιμους μάρτυρες, όταν δεν έχεις τα στοιχεία, πώς θα βγάλεις ένα συμπέρασμα? Μα εδώ δικηγόροι των συγγενών, και δικοί σας δηλαδή, λένε ότι χθες ακόμη άνθρωπος που βοήθησε πολλούς να βγουν, μόλις χθες κατέθεσε. Δηλαδή, τι φάκελος έχει πάει στη Βουλή? Καταλαβαίνετε, γιατί και η δικαιοσύνη, εγώ θέλω να τα λέω όλα, και οι κρίνοντες κρίνονται. Με συγχωρείτε, ο Άριος Πάγος έλεγε, εκτός αν δεν τα έλεγε, αλλά δεν βλέπω να το διαψεύδει, ότι λέτε ένα μικρό ηθικό θέμα είναι το μπάζωμα ή πηγαίνετε σε καμιά εκκλησιά, και τώρα ξαφνικά εν τέλει να υπάρξει τρίτος, λέει, πραγματογνώμονας από το MEP, και βγαίνουν όλοι και λένε να, τι να, ένα χρόνο μετά, και θα πω και μπράβο.
Εγώ δεν ξέρω τι έχει υποθεί σε τέτοιου είδους συζητήσεις, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει να μην έχουμε, σαν οικογένεια, να μην έχουμε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που το διερευνούν επίσημα ή θα πάρουν αποφάσεις. Θεωρούμε ότι ηθικά δεν θα έπρεπε. Βέβαια, να μην ακυρώσουμε όλη τη δουλειά. Δηλαδή, πραγματικά, ο εφέτης ανακριτής στο θέμα του να διασταυρώσει τις αιτίες, τους παράγοντες και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο με τα ανθρώπινα λάθη και τις παραλήψεις, όπως επίσης και με τα συστήματα ασφαλείας, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και επίσης έχει κάνει και την πολύ σωστή και αναγκαία δουλειά να συνδέσει τη Σύμβαση 717 και τα συστήματα ασφαλείας και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με τα ΤΕΜΠΗ. Για να καταρριφθεί έτσι και επίσημα και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο αφήγημα. Αν είχε κάνει αντίστοιχη επίπεδο δουλειά που αποδεικνύει ο άνθρωπος ή η ομάδα του ότι μπορεί να την κάνει και για την έκρηξη και για τη φωτιά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πλήρη έρευνα. Εγώ δεν θα πω τίποτα για τον εφέτη ανακριτή, θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως όμως. Πληροφορείται η εισαγγελία της Λάρισας ότι ξεκινάει η διαδικασία μπαζώματος του χώρου και λέει OK μέσα σε 4 μέρες. Δεν θα έπρεπε να παρέμβει. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Εάν δεν έγινε ούτε αυτό, καληνύχτα αγάπη μου. Δηλαδή, δεν ενημερώσανε σε τόπο εγκλήματος, δυστυχήματος, καληνύχτα αγάπη μου. Θα πάνε όλοι μέσα. Μα γι' αυτό το λόγο ρωτάμε και όλα και ζητάμε και όλα τα πρακτικά ποιοι πήραν τις αποφάσεις αυτές, προσπαθώντας να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, αν είχαν πρώτον τη δικαιοδοσία να το κάνουν, αν ήταν σύμφωνα με τα διάφορα πρωτόκολλα που ήταν ενεργοποιημένα εκείνη τη στιγμή. Μην το ξεχνάμε ότι η πολιτική προστασία έχει ενεργοποιήσει κάποια πρωτόκολλα. Πρέπει να δούμε αν αυτές οι ενέργειες που έγιναν ήταν σύμφωνα με αυτά τα πρωτόκολλα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό αυτό το θέμα γιατί είναι ένα έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Το οποίο ξεκινάει από αλλίωση χώρου δυστυχήματος, περίβριση νεκρών και προσβολή νεκρών και φτάνει και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ή να υποθέσει κανείς. Ίσως σας φανεί λίγο άτοπη η ερώτηση, θα σας την κάνω όμως. Ο δικός σας αδερφός χάθηκε μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά ή στη σύγκρουση? Ο αδερφός μου ήταν μαζί με την κοπέλα του, η οποία ευτυχώς είναι στη ζωή και είναι καλά το κορίτσι, ήταν στο πρώτο κουπέ του βαγονιού 2, πίσω ακριβώς από το κηλικείο. Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο σημείο, διότι τα δύο πρώτα κουπέ διαλύθηκαν εντελώς από τη σύγκρουση και ό,τι είχε μέσα πετάχτηκε έξω. Γι' αυτό υπήρχαν και πολύ σοβαροί τραυματίες από τη σύγκρουση αλλά και από την πτώση μετά. Ο αδερφός μου ήταν ένα από τα θύματα που ήταν απανθρακωμένα. Ιατροδικαστικά δεν μπορούν να μας πούνε με βεβαιότητα αν ήταν εν ζωή ή όχι. Βέβαια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι είχε ήδη σοβαρά τραύματα, όπως και όλοι οι επιβαίνονται σε αυτά τα πρώτα κουπέ. Και έτυχε να πέσει ακριβώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Άμα δείτε, αυτό που έχει μείνει από εκείνο τον χώρο είναι ένα δέντρο καμένο, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα, μισοκαμένο. Ο αδερφός μου έπεσε ακριβώς εκεί που ήταν ακριβώς μία από τις αιστείες της φωτιάς. Επομένως, και να είχε επιβιώσει με τα τραύματα αυτά που φαίνεται ότι είχε, δεν είχε καμία ελπίδα στο σημείο που δυστυχώς έτυχε να πέσει. Κύριε Βλάκο, ξέρετε γιατί ρωτώ, θεωρείτε ότι ιατροδικαστικά γίναν όλες οι πράξεις? Εμείς τους πρώτους μήνες είχαμε μόνο μία φράση στο νετροδικαστικό φάκελο. Είχαμε τη φράση πλήρες απανθράκωση. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Η έκθεση ήταν κενή και φυσικά και την ταυτοποίηση του DNA. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία τα οποία είχε ο νετροδικαστικός φάκελος. Στη συνέχεια, με την πρόοδο της δικογραφίας και με τη συμπλήρωσή της, περί τον Ιούνιο-Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, πήραμε μία έκθεση που είχε κάποια περισσότερα στοιχεία μέσα και 4 τραγικές φωτογραφίες από το ότι βρήκανε του αδερφού μου. Αλλά μέχρι εκεί δεν έγιναν σίγουρα. Είπαν ότι δεν μπορούσαν να γίνουν αναλύσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι όντως έτσι. Δεν έγιναν σίγουρα όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις που θα μπορούσαν να αποδείξουν αν ήταν εν ζωή ή όχι. Μάλιστα. Βέβαια, εμάς μας παρηγορεί το γεγονός ότι χάρη στη χαρτογράφηση των θυμάτων που έγινε από ανεξάρτητους, ούτε αυτό έγινε από τις αρχές. Δηλαδή, οι αρχές δεν χαρτογράφησαν πού βρήκαν τι και ποιον, ώστε να ξέρουμε, γιατί είναι πολύ, και πολύ βασικό για την αναπαράσταση όλων αυτών των γεγονότων, αλλά και για κάθε οικογένεια που θέλουμε να ξέρουμε τι έπαθε ο άνθρωπός μας. Πού βρέθηκε, πού ήταν, πότε τον μάζεψαν. Έστω και αυτές οι πληροφορίες εμάς μας δίνουν παρηγοριά, γιατί είναι η αλήθεια. Εμείς λοιπόν, χάρη σε ανεξάρτητους παραδογνώμους που οι άνθρωποι δουλεύουν όλο το χρόνο, τουλάχιστον έχουμε πιστεί ότι δεν θα υπήρχε κάποια ελπίδα για τον αδερφό μου και σίγουρα δεν υπέφερε αν
αν για κάποιο λόγο είχε επιβιώσει. Κύριε Βλάχο, δεν σας ρωτώ γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνω τα προσωπικά στοιχεία. Σας ρωτώ γιατί έχω ακούσει με πολύ προσοχή και έχω διαβάσει προσεκτικά την ομάδα εμπειρογνωμόνων των συγγενών, που λέει ότι ακόμη και οι νεκροί μπορούν από το σώμα τους, από τα υπολείμματά τους, από αυτό που προστάτευσε το ίδιο το σώμα, να δώσουν στοιχεία για τα αίρια της έκρηξης. Και γι' αυτό ρώτησα. Προσωπικά τους αντικείμενα. Μάλιστα. Γι' αυτό ρώτησα για τα ιατροδικαστικά και καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Εμάς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω δει άλλους φακέλους. Έχω δει μόνο του αδερφού μου. Επομένως δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σε εμάς δεν υπήρχε τέτοιου είδους ανάλυση. Κύριε Βλάχο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί μπαίνουμε στη ζωή σας, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να ξέρετε, είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία, γιατί τίποτα από αυτά δεν έχει διορθωθεί. Και εγώ διακρίνω μια πλήρη ανικανότητα, αλλά πολλές φορές και επιλογή, τα πράγματα να μην διερευνώνται όπως πρέπει. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θα προτιμούσα να ζω ή ο αδερφός μου να ζούσε σε ένα κράτος το οποίο ήταν πλήρως ικανό να κάνει τα πράγματα όπως πρέπει και για κάποιο λόγο εδώ δεν το έκανε, από το να σκεφτώ ότι ζούμε σε ένα κράτος που είναι παντελώς ανίκανο έστω να κάνει και μια έρευνα για μια τέτοιου είδους τραγωδία, όπου ήταν κινητοποιημένος όλος ο μηχανισμός και όλοι έχουν κάνει ό,τι να είναι. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Να σας πω και από την άλλη, καλό είναι έστω και τώρα να εσκύψουν όλοι, αλλά με συγχωρείτε, εγώ δεν περιμένω να ακούσω από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι η δίκη θα γίνει τον Ιούλιο και ότι θα πάνε στον Καναδά. Αυτό δεν είναι δουλειά Υπουργού, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να αποφασίσει και για το πότε θα γίνει η δίκη και πού θα πάνε. Αν το αποφασίζει ο Υπουργός, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και ειλικρινά, εγώ προσωπικά την εμπιστεύομαι. Θέλω όμως η δικαιοσύνη να έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να βγάλει μια δίκαιη απόφαση. Έχετε... Θα τη σεβαστώ, αλλά όχι με μισά στοιχεία. Έχετε... Είναι παραποιημένα στοιχεία, δεν ξέρω. Να εκλειθούν να αποδείξουν, όπως το είπε, πολύ σωστά το είπε η εισαγγελέας, να διερευνηθούν όλες αυτές οι καταγγελίες που κάνουμε, όλα αυτά. Πραγματικά, εγώ σκέφτομαι με επιστημονικό τρόπο. Κάνω μια υπόθεση. Αν κάποιος μου την απορρίψει με στοιχεία, προχωράω, την ξεχνάω. Ας μας απορρίψουν όλες αυτές τις καταγγελίες τις οποίες κάνουμε. Ναι, αλλά να το λένε ένα χρόνο μετά. Έχουν την έκθεση του Γενικού Χημείου του κράτους, τουλάχιστον αυτοί, γιατί ακούω και από συναδέλφους μου τρομάρα τους, να εγκαλούν τους συγγενείς και τους εμπειρογνώμονές τους, γιατί τώρα η έκθεσή τους. Και γιατί θα τους απαντήσω των συναδέλφων, ας αναρωτηθούν πότε οι συγγενείς, από το Σεπτέμβριο και μετά, μπορούσαν να έχουν όπως είχαν πρόσβαση σε στοιχεία και στον τόπο για 10 λεπτά. Από το Σεπτέμβριο και μετά το έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι που κουνάν τη δαχτύλα στους συγγενείς των θυμάτων. Το έχουν καταλάβει. Τους βάζουν και χέρι γιατί βγάλαν πόρισμα. Καταλάβατε που φτάσαμε. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πολύ. Το ζούμε καθημερινά όλο αυτό το χρόνο, αυτό που περιγράφετε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.